ήταν ίσως κάποιο παν το οποίο δεν το κατάλαβα. Anyway. Ναι, γενικά πρέπει να φοβόμαστε, γιατί με αυτά που ακούσαμε ότι το, ο Μούτας έπαιζε στο παγκόσμιο με best of one στο πρώτο γύρο. Ναι. Και πώς θα πήγε? Έχει πέρασει στο 16 και έρθει 2-0. Nice. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας. Θες να κάνεις τα introductions? Λοιπόν, Zenlaga Gavert, λοιπόν, δεύτερο παιχνίδι για την πρώτη εβδομάδα του Division 1, πρώτο group, και στην ώρα 7 του χάρτη με τα MOV, μάλλον. Ο Zerg παίκτης μας, Λίτσα Λάμις, προηγείται 1-0 στο ματσά. Πάνω στην ώρα 2 του χάρτη, ο τέραν παίκτης μας, ο Μπρόλι, με το θαλασσί. Η Τιλ, νομίζω είναι γνωστό. Προσπαθώ να καταλάβω ακόμα τι χρώμα είναι ο κάτω, έτσι. Ναι, ας το πούμε MOV. Δεν είναι, αλλά ας το πούμε. Λογικά έχετε πάλι ήχο από το παιχνίδι, κάτι το οποίο με χαροποιεί και εμένα, γιατί έχει μουσικούλα και μου αρέσει. Και για κάποιο λόγο μόλις έκανα control group 1 το command center, δεν ξέρω γιατί. Okay. Ο Λίτσα Λάμις πάλι πηγαίνει για το extractor trick και αναρωτιέμαι πώς θα το παίξει αυτή τη φορά. Φαντάζομαι ότι ο Μπρόλ θα το κάνει τον Bunkeras και θα το εννοεί και όχι σαν την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Μπρόλ για να πάρει το παιχνίδι, θα το δούμε. Πιστεύω πάλι, μόνο και μόνο από θέμα πίστας, έχει πλεονέκτημα ο Μπρόλι. Αλλά θα δούμε. Ο Μπρόλι για το μεταξύ χειριζόταν το SCV όταν πήγαινε, πρέπει να το χειριζόταν ο ίδιος, για τον άλλο λόγο ότι πήγε στο Zenlaga Caverns, γύρισε μια πίσω για να ξανατσεκάρει το Zenlaga Caverns. Το Zenlaga Tower. Tower, ναι. Yep. Και αυτή τη φορά Engineering Bay, το οποίο είναι πολύ φθηνό. Και θα το βάλει εκεί πέρα. Τι θες να βάλεις expansion, τι κρίμα για εσένα. Για να πώς θα αντιδράσει από την άλλη πλευρά ο παίκτης μας ο Zer. Κατευθείαν έπεσε το Smalling Pool, έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, πλέον το να κάνεις expansion με ένα engineering bay εκεί πέρα που θα πρέπει να μπει το expansion σου. Εντάξει. It's not viable anymore. Απλά. Και προφανώς μπορεί να το κάνει κανείς σε οποιαδήποτε στιγμή θέλει. Και κατάφερε ουσιαστικά να κρατήσει τον Zer παίκτη με πολύ λιγότερο λάρβα από ό,τι θα είχε. Με εντελώς διαφορετικό build. Γιατί καλώς ή κακώς, όταν θες να πάρεις spawning pool, θες να πάρεις και speed. Έχεις πάρει το extractor σου νωρίτερα, έχεις πάρει το spawning pool σου ένα foot νωρίτερα. Και είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είσαι ουσιαστικά σε ένα καθυστερημένο build από ό,τι θα έκανες και πηγαίνει και τεκάρει κατευθείαν ο Σαλάμις για roaches. Για roaches. Περίεργη επιλογή. Δεν ξέρω αν περιμένει ότι να πάει σε Ήλιον χαράσουν πάλι ο Μπρόλι. Εντάξει, okay, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πιστεύω. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Γενικά και η επιλογή του να κάνεις fast expand στην Zelnaga δεν ξέρω κατά πόσο είναι safe. Αλλά οκ. Okay. Μιλάμε για Master League πλέον. Οπότε... Πιστεύω ότι ο λόγος που πήρε το Roach Warren περισσότερο είναι το ότι ουσιαστικά δεν είχε πάρει αρκετά γρήγορα το. Συγγνώμη, το extractor του ώστε να μπορέσει να έχει το speed στην ώρα του, που σημαίνει ότι τα Zerglings θα αργούσαν να πάρουν το speed. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρατράγουδα σαν αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή μέσα στο χάρτη και είναι τρεις Marine και σφάζουν. Είναι Korean style το παιχνίδι. Είναι αρκετά ωραίο. Κάποια Zerglings με λίγους Marine. Για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η μάχη. Αλλά ο Μπρόλι μάλλον τα παίρνει πίσω. Έτσι, απλά για να δημιουργήσει, μάλλον εκτιμώ αυτή η κίνηση είναι πιο πολύ για να δημιουργήσει. Κάποια λάρβα σε μονάδες ο Λίτσα Λάμις και όχι σε drones. Και... Βέβαια, από τη τοποθέτηση των roaches, δεν ξέρω πώς ο Λίτσα Λάμις έχει σκεφτεί από μόνος να το κάνει αυτό. Να βγάλει μονάδες. Βλέπω ότι βγαίνει κανένα drone τελευταία κάμποση ώρα. Βασικά, ο Λίτσα Λάμις έπεσε στην παγίδα του Μπρόλι. Ο Μπρόλι κατάφερε να τον έκανε σε supply block. Ήταν για αρκετή ώρα. 34 food καμπανισμένο, οπότε. Ακόμα και αν δεν ήταν, δεν ξέρω αν είχε αρκετά λάρβα για να το κάνει. Είναι αρκετά καλός στο larva inject του ο Lit. Είναι βασικά ένα larva inject πίσω που αν το κάνει είναι στο 6, πώς το λένε, στο 6 ενέργεια η queen του, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά τα timings του. Και ουσιαστικά απλά τραβιέται πίσω τώρα ο Μπρόλι. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι σε φάση, ok, τώρα θα πάρεις το expansion σου, θα το καθυστερήσεις ήδη. Ρίχνει τώρα το command center του στο main του ο Μπρόλι. Που σημαίνει ότι πάνω κάτω θα τελειώσουν την ίδια στιγμή. Άντε ο Zerg να είναι λίγο νωρίτερα. Έχουν μπει τα roaches. Τουλάχιστον προσπαθούν να μπουν. Τραβιούνται πάρα πολλά SCV. Θεωρώ ότι
ίσως ήταν λίγο... Ο Βαριάκ, ο Βαριάκ. Αλλά βασικά μάλλον το κάνει πιο πολύ γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να σπάσει το wall του και να δει ο Λίτ Σαλάμις τι του ετοιμάζει. Double Starport με Reactor, με Tech Labs, που σημαίνει θα βγουν τα Bunches 2-2 για να κάνουν ένα σοβαρό damage. Από εκεί πέρα το Lair δεν έχει γίνει ακόμα για τον Λίτ Σαλάμι. Δεν υπάρχει και Evolution Chamber για να υπάρχει Detection. Θα δούμε τα επόμενα λεπτά, ελάχιστα δηλαδή, ένα με δύο λεπτά, θα κρίνουν αν τυχόν ο Λίτ Σαλάμις θα είναι προετοιμασμένος για ένα Double Starport Banshee Push. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς το τι θέλει να κάνει ο Λίτ Σαλάμις. Δηλαδή βρέθηκε σε μια φάση που είναι πιεσμένος από την αρχή. Δείχνει το factory του ο Μπρόλι, το πηγαίνει πάνω από τα Roaches. Θέλει να τσεκάρει το τι γίνεται ακριβώς απ' έξω από τη βάση του, μη πάει και καρφώσει τα Banshees από εκεί και το δύο αντίπαλός του, ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει. Τώρα κάνει scout ο Λίτ Σαλάμις. Τώρα κάνει scout. Είχε δει ένα starport με τα Roaches. Μπαίνει τώρα ο Overseer και βλέπει τα πάντα. Και είναι πάνω η ώρα που τελειώνει. Μπαίνει και το. Τελειώνει και το Evolution Chamber. Το Lair Tech σχεδόν έχει τελειώσει. Το Cloaking Field είναι στο 30%. Πέφτουν και σπορτ crawlers. Οπότε ο Λίτ Σαλάμις είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάτι πρέπει να κάνει άλλο πρόλη, γιατί αν τυχόν πιέσει με τα Banshees, πρακτικά δεν θα κάνει τίποτα. Βασικά αυτή τη στιγμή ο Μπρόλι θέλει να χρησιμοποιήσει τα Banshees περισσότερο σαν Seed Stanks παρά σαν Cloaked Banshees που λέμε, το Banshee Rush. Για να πω στον λόγο ότι ουσιαστικά από τη στιγμή που έχεις και τους Marine, μπορεί να καταφέρεις να ρίξεις τέλος πάντων και τα Roaches με το Banshee, ενώ έχεις τους Marines για να κάνουν το Massive DPS, το οποίο κάνουν, επίσης να ρίξουν τις Queens και να φάνε όλα τα υπόλοιπα. Και όλα θα εξερθεί ουσιαστικά τώρα στο micro του Broly. Για ναι, εδώ πέρα. Πρακτικά τα Marines προσπαθούν να φάνε και το Spokron, δεν γίνεται τίποτα. Και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τα Banshee και για την Queen. Τίποτα ιδιαίτερο. Έχασε μια Queen ο Λίτ Σαλάμις. Τώρα έχει πάει σε σωστό σημείο το μπαζέρι, το Extractor. League of Micro και νομίζω ότι η Queen έχει πέσει. Προσπαθεί να σηκώσει ο Λίτ Σαλάμις. Σηκώνει μάλλον το σκόρδο Crawler και το βάζει πιο έξω να προστατεύσει και το Vesping Gazer του. Οπότε και αυτή η επίθεση από τον Broly αποκρούεται. Και ο Λίτ Σαλάμις έχει χρόνο να πάει ακόμα πιο μπροστά. Ετοιμάζεται. Το Spire τελειώνει μόλις τώρα. Έχει το Bending Nest. Και όλοι αλλά με population 67 εναντίον 46 πλέον είναι πάρα πολύ μπροστά. Βλέπουμε ότι τα δύο Banshees μπαίνουν μέσα στη βάση, αλλά αποκρούνται από το πολύ καλά τοποθετημένο Spore Crawler. Το μόνο πράγμα που μπορεί να χτυπήσει, έστω και αν δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή ο Broly, είναι το Roach Warren, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της βάσης του Λίτ Σαλάμις. Από την άλλη όμως, ακόμα και αν πάει εκεί πέρα, θα βγει τώρα Overseer, βγαίνουν και τα Mutas και bye bye Banshee. Ο Broly ταυτόχρονα έχει κάνει άλλα 3 μπάραξ και έχει βάλει σε κάθε ένα πάνω από ένα tech lab. Τα productions του λέει κάποια μαράζες και κάποια μαρίνες, γίνεται reset στο Steampact. Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή μπορεί να δούμε και concussive, μπορεί να δούμε και το combat shield για να βαθμίσει το στρατό του, το bioball του. Ήδη τα πρώτα mutalis βγήκανε και αρχίζουν και πετάνε γύρω γύρω, είναι μαζί και ένα overlord για να εξασφαλίσει 6 mutalis, να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κάποιο bounce που να πετάει στην περιοχή. Και αν υπάρχει κάποιο να το κάνουν intercept τα mutalis και να τελειώνουν μαζί. Το δεύτερο, το natural expansion του Broly είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Ήδη αρχίζει και γίνεται αρκετά καλά saturated με περίπου με αυτή τη στιγμή 23 SCVs και 2 mules που μαζεύουν. Ενώ ταυτόχρονα παίρνουν τα μιούτα, συγγνώμη σε διακόπτω, στην πίσω πλευρά του Broly, της βάσης του Broly για την ακρίβεια, γιατί αυτό ακούστηκε κάπως πρόστιχο. Πέφτει το πρώτο tech lab, να δούμε αν θα πέσει το δεύτερο tech lab. Όχι, καταφέρνει στη Μάρη τους Marines του, υπήρχαν Medivax, οπότε δεν είναι τόσο τραγικό αυτό το Steam. Ήταν ίσα ίσα για να σιγουρευτεί ότι κάτι θα γινόταν. Έχει καθυστερήσει ήδη το Gold Expansion ο Λίτ Σαλάμις που το παίρνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι στο 13ο λεπτό, ίσως θα μπορούσε να το πάρει κανένα 2 λεπτά νωρίτερα που είχε μόλις είχε τελειώσει η επίθεση του Terran παίχτη και ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να φάει κάποιο counter attack. Βέβαια δεν είχε τις μονάδες για να σπάσει τα Distractable Rocks. Ναι, και επίσης δεν είναι και το πιο ασφαλές σημείο για να πάρεις το expansion αυτό. Δηλαδή, οι Zerg τείνουν να παίρνουν
το ξπάσο που είναι με τα Struggle Rocks από το Natural δεξιά, όπως είναι ο Λιτσαλάμις τώρα, και όχι να πηγαίνουν κατευθείαν στο χρυσό. Αλλά οκ, okay, φαίνεται ότι είναι αρκετά πεπισμένο στην πάω να το κρατήσει. Θα δούμε τώρα γιατί κατεβαίνει ο Μπρόλι. Ο Μπρόλι κατεβαίνει, έχει βάλει μπροστά τα Banshees, πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα καλό γιατί υπάρχουν πάρα πολλά Mutalisk. Γίνονται μόρφα αρκετά, Banelings τα οποία μόλις βγαίνουν ετοιμάζονται να σκάσουν πάνω στο στρατό για να δούμε το micro του Μπρόλι, για να δούμε αν μπορεί να το κρατήσει ζωντανό. Κι όμως είναι πάρα πολλά τα Banelings, πάρα πολλά τα Mutalisk και Overseer εκεί πέρα κάθεται και γελάει με τι κάνουν οι άλλοι και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Προσπαθεί ο Μπρόλι να κρατήσει τουλάχιστον τα Medivac ζωντανά για να καταφέρουν οι λιγοστές μονάδες του να μείνουν όσο περισσότερη ώρα γίνεται ζωντανές. Για... Οι οποίες είναι λίγες, βέβαια, έτσι. Οι οποίες είναι λίγες. Για λίγες μονάδες. Και εδώ γίνουν πολύ ανατακάδε, όχι τα μυαλά εκεί πέρα, δηλαδή πέρα από τα τέσσερα. Βασικά ήθελε να μπεϊτάρει ο Σαλάμις τους Μαρίνες, πολύ καλά έκανε, αλλά τα Μπέιλινγκς βρισκόντουσαν πολύ πίσω. Τώρα ξεκινάει το Centrifugal Hooks για να έχει το speed. Σε περίπτωση που είχε εκείνο το speed για τα Μπέιλινγκς, θα μπορούσε να έχει κάνει τρελή ζημιά εκείνη την ώρα στις δυναμίσεις και ίσως να είχαμε δει και κάποιο GG. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή μπήκανε μέσα οι Zerg μονάδες και ψιλοαυτοκτονήσανε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και δεύτερο κύμα το οποίο αποτελείται από Mutalisk τα οποία όλα είναι στα κόκκινα και στα πορτοκαλί. Ναι, και αυτό είναι το GG από τον Μπρόλι. GG. Λοιπόν, 2-0 ο Λιτσαλάμις τελείωνει τη σειρά, παίρνει το πρώτο match για το Week 1, έτσι, για το Division Α. Πάρα πολύ καλός. Ισχύει, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ουσιαστικά το λόγος που δεν έγινε το παιχνίδι αυτό την πρώτη εβδομάδα ήταν επειδή ο Μπρόλι ήθελε να κάνει training. Λογικό είναι ότι μετά το season 1 έχει σκουριάσει αρκετός κόσμος. Και περιμένουμε να δούμε. Βασικά επειδή για κάποιο λόγο τον πιστεύω τον Μπρόλι, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα αυτός είναι λόγος τέλος πάντων για να αρχίσει να παίζει λίγο περισσότερο και να ξαναβρει το... τέλος πάντων τον κλασικό του παλιό καλό εαυτό. Ωραία. Λοιπόν, μόλις μας πληροφορούν τον Τρόλ ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και τέταρτο παιχνίδι, δεν θα έχουμε μόνο τρία. Τα οποία έρχονται ουσιαστικά, λογικά θα έρθει τη στιγμή σε περίπτωση που είναι τώρα ο Τιτανίδης και ο Βένς στην θέση τους αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μία ματσάρα για το παιχνίδι. Ναι, ναι. Και είναι και ένας από τους αγαπημένους μου τέραν παίχτες μέσα, ο Σάικο Μπάμπας. Και ένας από τους αγαπημένους μου Ζέρκ παίχτες μέσα. Ναι, δεν ξέρω, ξαφνικά έχει αρχίσει να φεύγει το Ζέρκ μπλάντ από μέσα μου, το πράσινο. Βασικά τι χρώμα έχει το αίμα των Ζέρκ? Είναι και αυτό κόκκινο νομίζω. Δηλαδή αυτό που δείχνει σωστά κάποιε φορέ που κρίνονται κάτι ζέρκ που γίνονται κόκκινα, δεν υπάρχει. Πράσινα είναι το αίμα του ζέρκ. Βασικά θεωρώ ότι επειδή οι μόνε μονάδε, δηλαδή αυτό που έχουμε δει να πεθαίνει στο Starcraft 1 είναι. Όχι, έχουμε δει και στο 2 που είναι ο Zeratul και σκοτώνει τα Hydras. Ξέρω, μπορεί να είναι poison. Μα είναι τέτοιο. Είναι, δηλαδή, άμα δούμε και τους προγονούς τους των Zerg, τα aliens του που είδαμε στο σινεμά, πράσινα ήταν μέσα και βγάζουν το ξύ αυτό το περίεργο το, που έχει και τους πάνω. Α, οι άλλοι πανοπλίες. Είναι πράσινο πότ τουλάχιστον, δηλαδή κάτι τέτοιο είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή.